Καλησπέρα σε όλους τους αξίδες και φίλους του γηπέδου. Παρασκευή σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Συνεχίζονται οι εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εδώ στα νότια δεν βλέπουμε κάτι. Γίνονται εσωτερικές εργασίες διαμόρφωσης των χώρων, κυρίως στο κτίριο των μουσείων. Βλέπουμε και τον πυλώνα. Πάμε να το δούμε καλύτερα από πίσω. Αυτό είναι το τελικό χρώμα του πυλώνα, που είναι ίδιο χρώμα με το χρώμα των υπόλοιπων γυμνών κομματιών του γηπέδου, δηλαδή αυτά που δεν έχουν καλυφθεί με Etal Bond ή φεγγίτες με τόπες κλπ. Βλέπετε, είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν φύγει και οι σχαλωσίες και έτσι έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος πυλώνας του γηπέδου. Λογικά θα πάμε και στον επόμενο κάποια στιγμή, ο οποίος θα είναι μάλλον ο βορειοδυτικός. Και πάμε να δούμε και τις εργασίες που γίνονται και στη δυτική πλευρά. Εδώ στη δυτική πλευρά μπαίνουν τα έντελμοντ που είχαμε πει πάνω από τα ψευδοπαράθυρα. Σήμερα θα πούνε όλα και έτσι ολοκληρώνεται ουσιαστικά η εξωτερική μορφή της δυτικής πλευράς, η οποία και θα είναι αρκετά ενδεικτική και για τις υπόλοιπες πλευρές. Βλέπουμε έχουν μπει και πάνω από τα πι και μαζί με τα τζάμια και την ολοκλήρωση εδώ των τοποθέτηση των έντελμοντ αυτών. Σε αυτό το κομμάτι που έχει μείνει θα έχουμε και την τελική όψη. Ίδια θα είναι περίπου και στην ανατολική πλευρά, ενώ στην βόρεια θα είναι το κτίριο της ΠΑΕ και στην νότια το κτίριο των μουσείων. Αλλά θα είναι αρκετά παρόμοια η εμφάνισή τους. Έχω και κάποιες εργασίες λίγο πιο πάνω, ένα μηχάνημα να λειτουργεί. Πάμε να δούμε σε λίγο και τι είναι αυτό. Λοιπόν, το μηχάνημα που βλέπουμε είναι κάτι σαν γεωτρύπανο, το οποίο παίρνει δείγματα χώματος. Τώρα αυτό γιατί το κάνουν δεν ξέρω, και αν θα το κάνουν μόνο σε αυτό το σημείο ή αν θα πάρουν δείγματα από διάφορα σημεία περιμετρικά του γηπέδου. Κάποιο λόγο θα έχουνε. Έχουν βγάλει ήδη κάποια δείγματα, αλλά θα βγάλουν και άλλα. Οπότε, αν ξέρει και κάποιος να μας πει για ποιο λόγο γίνεται, θα μας βοηθήσει και πολύ. Βρισκόμαστε στο βορειοανατολικό κομμάτι του γηπέδου, πίσω από το βορειοανατολικό πυλώνα δηλαδή. Βλέπω κάποια σίδερα κάτω, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να περάσουν βιομηχανικό δάπεδο στους πανορόφους. Δεν ξέρω αν το έχουν απλώσει για να περάσουν και εδώ, στο ισόγειο. Νομίζω δεν έχουν περάσει ακόμα. Αλλά βλέπω και άλλα υλικά για άσκορπα, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί απλά να τα έχουν τοποθετήσει. Θα δούμε. Πάμε ανατολικά. Λοιπόν, ήρθαμε ανατολικά στην υπογειοποίηση. Βλέπουμε πως έχουν προχωρήσει τα σιδερώματα. Έχει πέσει και ένα πρώτο πετό καθαριότητας
κάτω και ετοιμάζονται να καλουπώσουν για να φτιάξουν το τυχάκι. Μέχρι εδώ έχει φτάσει ο κεφαλόδεσμος, ενώ από εκεί και πέρα και προς τα πάνω θα κατασκευαστεί ένα απλό τυχείο. Τα σιδερώματα περισσότερα τα έχουν τελειώσει, τώρα θα ξεκινήσουν τα καλυπώματα, ήδη έχουν ξεκινήσει δηλαδή. Και δεν νομίζω αύριο, την άλλη εβδομάδα θα πέσουν και θα πέσει και το μπετόν και θα σκευροδοτηθεί όλο αυτό εδώ το τοιχείο ενιαία ουσιαστικά, και έτσι θα έχουμε την ουσιαστική ολοκλήρωση της βαριάς έτσι κατασκευής, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το μπετόν. Δεν νομίζω να πέσει κάπου αλλού, και σιγά σιγά θα προχωρήσουν στις ηλεκτρολογικές καταστάσεις, στις μηχανολογικές που αφορά την υπογειοποίηση καθώς και την ασφαλτόσωση με όλο το αποστραγγιστικό σύστημα. Στην νότια πλευρά έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα, δεν ξέρω τώρα μέχρι που έχουν φτάσει, ίσως έχουν σταματήσει εργασίες για να το κάνουν ενιαίο όλο, δηλαδή όλο το δρόμο, οπότε περιμένουν να τελειώσουν οι εργασίες από εδώ για να προχωρήσουν όλο μαζί το κομμάτι του δρόμου. Βλέπω ότι τα καλούπια που έχουν τοποθετηθεί, δεν έχει πέσει μπετόν όμως. Ναι, μεν έχουν τοποθετηθεί, αλλά δεν έχει πέσει μπετόν. Και εδώ η υπόλοιπη υγειοποίηση. Βλέπω και κάποιες εργασίες εκεί, νομίζω σφράγισης κάνουν. Πάμε να τα δούμε από κοντά. Λοιπόν, είναι ένα υλικό το οποίο το σφραγίζουν τα μικρά κενά που υπάρχουν ανάμεσα στις πλάκες της κάλυψης της υπογειοποίησης. Νομίζουμε ότι δεν έγινε ενιαία η πλάκα αυτή, οπότε υπάρχουν και κάποια μικρά, πάρα πολύ μικρά κενά τα οποία τα σφραγίζουν με κάποιο σαν στεγανοτικό υλικό είναι. Πάμε να δούμε και σιγά σιγά προς τα κάτω, προς το γήπεδο, τι έχει γίνει. Στην ανατολική πλευρά του γηπέδου δεν έχουμε κάποιες εργασίες, τουλάχιστον εξωτερικές, τις οποίες μπορούμε να τις δούμε. Γίνονται κάποιες εσωτερικές, ακούω κάποιες εργασίες να γίνονται κυρίως στις σουίτες, δεν ξέρω αν γίνονται και στις εξέδρες, δεν μπορώ να δω. Και αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κάποιες φιλάθλους έχουν αποσυρθεί για αυτή τη σεζόν που
δίνανε, δεν έχουν βγει ακόμα καινούριες, οπότε δεν σας λέω κάτι για αυτές. Μακάρι τη νέα χρονιά να μαζέψουμε πολύ περισσότερες, διπλάσεις, τριπλάσεις και παραπάνω, και να βοηθήσουμε και εμείς την ερασιτεχνική μας. Αυτά. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.